Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έφτασε σήμερα το πρωί στη Μυτιλίνη και αμέσως επισκέφθηκε το κέντρο υποδοχής στον Καράτεπέ, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία του. Σε δηλώσεις του έκανε γνωστό ότι την άνοιξη του 2024 θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει η νέα δομή στη Βάστρια και η υπάρχουσα δομή στη Μυτιλίνη θα κλείσει. Το κιτ του Καράτεπέ ήταν ο πρώτος σταθμός επίσκεψης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Κερίδη στη Λέσβο. Ο Υπουργός ενημερώθηκε από το διοικητή του κιτ Δημήτρη Καντεμνίδη, ενώ στη συνέχεια περιηγήθηκε στους χώρους του κιτ. Το λιμενικό να πούμε ότι κάνει πάρα πολλές αποτροπές και ταυτόχρονα πάρα πολλές συλλήψεις διακινητών. Και αυτός είναι ο στόχος προκειμένου να εξαρθρώνουμε τα δίκτυα και να στέλνουμε το μήνυμα το ισχυρό της αποτροπής στην απέναντι πλευρά. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παντού, ιδίως όταν έχουμε αυτή την αυξημένη πίεση και κατά συνέπεια ένα μικρό κομμάτι παρισφρεί, να πούμε, και βεβαίως έχουμε και τα περιστατικά της διάσωσης, όπου εσκεμμένα προκαλούνται ναυάγια γιατί τίθενται σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και εκεί πάλι το ελληνικό λιμενικό, όπως πάντα, κάνει το καθήκον του. Αυτοί έρχονται εδώ, η Λέσβος είναι το νησί το οποίο είναι η προμετωπίδα, η κοκαλιά στη διαχείριση του τεράστιου ζητήματος παράτυπης μετανάστευσης. Έχει συγκεντρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, σίγουρα το ευρωπαϊκό. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Η Λέσβος μόνη της είναι όσο όλα τα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μαζί, διότι και αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Εγώ θα μείνω 2,5 μέρες εδώ, θα γυρίσω Αθήνα την Πέμπτη. Ήθελα να έρθω καθοδόν από την Χίο, να είναι τα πρώτα νησιά και οι πρώτες δομές που επισκέπτομαι για να έχω μια πλήρη εικόνα επί του πεδίου. Ο κύριος Κερίδης έκανε γνωστό ότι σε 3 με 6 μήνες θα είναι έτοιμη η νέα δομή στη Βάστρια, ενώ θα εκενωθεί η σημερινή δομή στον Καράτεπέ. Παρόλο που είναι μια προσωρινή δομή αυτή και ο στόχος είναι να πάμε γρήγορα στη καινούργια, η οποία είναι πολύ πιο αναβαθμισμένη, έχει τις υποδομές όλες, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, αλλά πάρει τα εύσημα και για τη διαδικασία ασύλου, ξεκινώντας από το μηδέν, διότι η υπηρεσία ασύλου φτιάχτηκε το 2012-2013, έχουμε ούτε 10 χρόνια. Και σήμερα είναι από τις καλύτερες και σίγουρα από τις αποτελεσματικότερες στην Ευρώπη. Η Λέσβος, ως γνωστόν, έχει σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος αναλογικά στη διαχείριση αυτού του πολύ δύσκολου προβλήματος που λέγεται παράτυπη μετανάστευση και θέλω και ως Υπουργείο σε ανώτατο επίπεδο θεσμικά να ευχαριστήσω την τοπική κοινωνία για τη συνεργασία και τον αγώνα που έχει δώσει και κατ' εξοχήν τους εργαζόμενους εδώ σε αυτήν την δομή που χτίστηκε, όπως ξέρετε, βιαστικά μετά το πρόβλημα που είχαμε τα επεισόδια στην Μόρια και έχει κληθεί να διαχειριστεί μεγάλο βάρος του προβλήματος. Στη Λέσβο έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν μια νέα σύγχρονη δομή, όπως έχουμε κάνει και σε άλλα 3 νησιά, στην Λέρο, στην Κό και στην Σάμο, την οποία θα λειτουργήσουμε από τον επόμενο χρόνο, από το 24, ώστε να υπάρχει ακόμα περισσότερο οι σύγχρονες υποδομές που θέλουμε με ασφάλεια, σε απόλυτη συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Είμαστε εδώ επί του πεδίου, διότι καλά τα γραφεία και πολλή δουλειά η αλήθεια είναι στην Αθήνα, αλλά ήθελα έτσι στο πρώτο μου ταξίδι εκτός Αθηνών σε δομές να έρθω στα 2 νησιά μας που είναι στην πρώτη γραμμή και κατεξοχήν στην Λέσβο για να δω από κοντά την κατάσταση. Θα συναντηθώ βεβαίως και με το λιμενικό, την αστυνομία, για να δούμε και το ζήτημα της ασφάλειας και της φύλαξης και προστασίας των συνόρων, με διάφορες δομές εδώ που λειτουργούν, χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο, κοινωνικές δομές και βέβαια τον Δήμαρχο της Μυτιλίνης σήμερα και αύριο της Δυτικής Λέσβου, διότι όπως έχω ξαναπεί και άλλη φορά, πάνω απ' όλα η συνεργασία με την τοπική κοινωνία.